Κύριε Υπουργέ, το θέμα της σημερινής ερώτησης πραγματικά θα μπορούσε να γενικευθεί και να αφορά το σύνολο της επικράτειας και πολύ περισσότερο την νησιωτική Ελλάδα, όπου είναι πολύ έντονα τα προβλήματα με τη μη κάλυψη θέσεων, με την μη ύπαρξη θέσεων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για να καλύψουν όλες τις ανάγκες του παιδικού πληθυσμού. Όμως αυτό που στάθηκε αφορμή για τη συγκεκριμένη ερώτηση ήταν ένα περιστατικό που πραγματικά αναστάτωσε την κοινωνία της Σαντορίνης και που ξεπερνά και αυτά τα όρια, αν θέλετε, των αδιεξόδων που δημιουργεί η πολιτική σας για χιλιάδες νέα ζευγάρια, ιδίως για εκείνα που κινούνται στην ανασφάλεια της εργασιακής περιπλάνησης. Εδώ και πάνω από ένα μήνα, μητέρα εκπαιδευτικός που διορίστηκε ως αναπληρώτρια στο ημερήσιο ΕΠΑΛ της Σαντορίνης, αναγκάζεται να παίρνει στο σχολείο μαζί της το 20 μηνών αγοράκι της, να το κρατάει στην αγκαλιά της κατά τη διάρκεια του μαθήματος, την ώρα της εφημερίας, στους διαδρόμους, όλη τη μέρα, γιατί ενώ είναι δικαιούχος βάουτσερ, δεν υπάρχει καμία, δεν υπάρχει καινή θέση στον ένα και μοναδικό δημοτικό παιδικό σταθμό που υπάρχει στο νησί της Σαντορίνης και που εξυπηρετεί βρεφικές ηλικίες. Και βέβαια η συγκεκριμένη αναπληρώτρια αναγκάστηκε, αποδέχτηκε τη θέση της Σαντορίνη, όντας η καταγωγή της από τη Βόρεια Ελλάδα, όπου μετέβει μόνη της χωρίς κανένα άλλο μέλος της οικογένειάς της, χωρίς να έχει δηλαδή και οποιαδήποτε δυνατότητα βοήθειας. Επίσης γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο μισθός που παίρνουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με το ζόρι αντέχει να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής τους, ενίκια ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, στη Σαντορίνη και άλλες νησιωτικές περιοχές, που τα ενίκια είναι εκτοξευμένα. Άρα είναι αδύνατο να μπορέσει να ανταποκριθεί και στα έξοδα ενός ιδιωτικού παιδικού σταθμού. Αυτό βέβαια αποτυπώνει την εικόνα που ισχύει και για πολλά άλλα παιδιά στο νησί της Σαντορίνης, αφού η λίστα αναμονής που υπάρχει για τις βρεφικές ηλικίες στον ένα και μοναδικό δημοτικό παιδικό σταθμό, από ό,τι μας ενημέρωσαν, είναι 49 παιδιά συμπεριλαμβανομένα αυτών που έχουν λάβει βάουτσερ. Και όλες αυτές οι δυσκολίες διαμορφώνεται, ενώ είναι γνωστό ότι η φίτηση των μικρών παιδιών προσχολικής ηλικίας στους παιδικούς σταθμούς είναι μια αναντικατάστατη διαδικασία που συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή τους, αποτελεί αναφέρετο δικαίωμά τους, πρέπει να τους εξασφαλίζεται, όπως βέβαια πρέπει να εξασφαλίζεται και η δυνατότητα σε όλους τους γονείς να έχουν να καλύπτουν την ανάγκη τους να μπορούν να πάνε το παιδί τους στο βρεφικό σταθμό για να μπορέσουν απρόσκοπτα να εργαστούν. Η εικόνα αυτή της εκπαιδευτικού με το παιδί μέσα στις αίθουσες διδασκαλίες, αλλά και όλες οι άλλες οικογένειες που αναμένουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, ακόμα και αν έχουν πάρει αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης, είναι καταδικαστέα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε καμιά περίπτωση, γιατί οδηγεί πραγματικά σε οικονομική δυσπραγία δεκάδες ζευγάρια και στο νησί της Σαντορίνης, και πρέπει το πρόβλημα αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Δήμο Σαντορίνης να το λύσει, προχωρώντας σε όλα τα αναγκαία μέτρα με την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού και την εξεύρεση κατάλληλου χώρου, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις. Ρωτάμε λοιπόν τι άμεσα μέτρα θα πάρετε για να μπορέσουν να καλυφθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις για όλα τα παιδιά του νησιού. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Γενικά, για τα ζητήματα εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ιδίως μέσω του προγράμματος που έχει φυσικά αυξήσει τις θέσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε όλη την Ελλάδα, μια χρηματοδότηση που έχει φτάσει στα 332 εκατομμύρια ευρώ φέτος, ενώ πριν από 3-4 χρόνια ήταν στα 270 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, δείχνουμε μια σημαντική αύξηση των κονδυλίων για να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερες θέσεις. Το συγκεκριμένο περιστατικό όμως που θίγεται στην περίπτωση της Σαντορίνης, οφείλουμε να πούμε δύο πράγματα σε σχέση με τη δυναμικότητα που υπάρχει στο νησί, και θα καταθέσω στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο του Δήμου. Καταρχάς, στη Σαντορίνη λειτουργούν δύο παιδικοί σταθμοί,
με συνολική μέγιστη χωρητικότητα 148 παιδιών και πέρσι αδειοδοτήθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το πρώτο βρεφονιλιακό σταθμό στο εμπορίο με χωρητικότητα 24 παιδιά στα βρεφικά τμήματα και 50 παιδιά στα νηπιακά τμήματα. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή των παιδιών ακολουθεί το άρθρο 4 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας παιδικών και βρεφονιλιακών σταθμών, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής του σταθμού από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Το σχολικό έτος 2022-2023, αρμόδια επιτροπή του Δήμου της Σαντορίνης που ρωτάτε για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής, επανεγγραφής των βρεφών και των νηπίων, συγκροτήθηκε στις 6 Ιουνίου του 2022, κατήρτισε το πρώτο πρακτικό με το οποίο καλύφθησαν όλες οι θέσεις του σταθμού του νησιού. Επομένως, για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό δεν υπήρχε δυνατότητα νέας θέσης προκειμένου να την καλύψει με βάση την υφιστάμενη χωρητικότητα ο σχετικός Δήμος. Όμως, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ειδικό και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε συνεννοήσεις με το Δήμο, είμαστε συνεννοήσεις με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Και αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να βρεθεί μια λύση, η οποία όμως απαιτεί μια νομική διέξοδο. Αυτή η νομική διέξοδος νομίζω μπορεί να συζητηθεί μεταξύ μας με ανοιχτό μυαλό και να μην αφήνουμε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες επαναλαμβάνουν λίγες και εξαιρετικές, να μαυρώνουν μια συνολικότερη προσπάθεια που έχει να κάνει με την ενίσχυση αυτού του προγράμματος συναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Εγώ θα ήμουν πολύ ανοιχτός να δω οποιαδήποτε θέση η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί έστω και με υπεράριθμη σε αυτή τη χωρητικότητα και επιφυλάσσουμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να επανέλθω στο θέμα αυτό, αφού συνεννοηθούμε με το Δήμο και το Υπουργείο Εργασίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κομινάκα, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κατανοείτε νομίζω ότι φυσικά η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια ιδιαίτερη και πολύ ευαίσθητη περίπτωση που έχει οδηγήσει σε μια πολύ ακραία κατάσταση να πηγαίνει μια καθηγήτρια κάθε μέρα στη δουλειά της στο ΕΠΑΛ με ένα βρέφος στην αγκαλιά της, με ό,τι αυτό σημαίνει για το ίδιο το παιδί, για την εκπαιδευτικό αλλά και για την εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται μέσα στο σχολείο. Όμως αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση και εξηγώ. Όπως χαρακτηριστικά είπατε, οι αιτήσεις τους για τους βρεφικούς σταθμούς είναι και τους παιδικούς σταθμούς μέχρι 31 Μάη. Οι χιλιάδες αναπληρωτές που βρίσκονται σε μόνιμη ομοιρία και περιπλάνηση σε περιπτώσεις που αφορούν τέτοιες ηλικίες, μητέρες μικρών παιδιών. Πότε θα μπορέσουν να κάνουν αυτές τις αιτήσεις όταν ο διορισμός τους έρχεται το Σεπτέμβριο, στην καλύτερη περίπτωση ή και στην υπόλοιπη διάρκεια της χρονιάς. Άρα αντικειμενικά δημιουργούνται αδιέξοδα από το ίδιο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια μόνιμη ομοιρία και πολλές φορές αναγκάζονται να αποδεχτούν θέσεις στην άλλη άκρη της χώρας, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα για την οικογένειά τους, οικονομικές δυσκολίες κλπ. Είτε για να μην πεταχτούν έξω από τους πίνακες των αναπληρωτών, είτε γιατί έστω και αυτά τα ελάχιστα που θα τους μείνουν τελικά, αν τους μείνουν, είναι αναγκαία για την κάλυψη του οικονομικού τους, οικογενειακού τους προϋπολογισμού. Όμως, ακόμα και οι αριθμοί των παιδιών που είναι σε λίστα αναμονή σήμερα στον έναν παιδικό σταθμό που μπορεί να εξυπηρετεί βρεφικές ηλικίες στην Σαντορίνη, και αυτό έγινε την τελευταία χρονιά μετά από επανειλημμένες πιέσεις και κινητοποιήσεις, δεν υπήρχε προηγούμενα. Δηλαδή, σε ένα νησί με περίπου 30.000 μόνιμους κατοίκους, ο αριθμός των 24 παιδιών καταλαβαίνετε ότι είναι όχι αποτρεπτικός, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση όπου οι οικογένειες ακόμα που έχουν λάβει βάουτσερ για να βάλουν τα παιδιά τους σε κάποιο παιδικό σταθμό, δεν καταφέρουν, οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι των δικαιούχων από τις θέσεις που μπορεί να ικανοποιήσει μια περιοχή. Και ξέρετε, αν στην Αττική αυτό σημαίνει ένα αγώνα δρόμου για τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς πολλά χιλιόμετρα μακριά σε άλλους δήμους και να προσπαθούν να συνδυάσουν, όπως λέτε, την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή, που είναι μεγάλη συζήτηση τώρα πώς εναρμονίζεται και ποιος είναι ο στόχος αυτής της εναρμόνισης. Αλλά στα νησιά
εκεί οι καταστάσεις είναι αδιέξοδες. Όταν πραγματικά δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε και αυτής της διαπεριφοράς, αν μπορώ να το πω έτσι, έβρεσης θέση για τους παιδικούς σταθμούς. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη. Συμφωνούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση της εκπαιδευτικού πρέπει να λυθεί άμεσα με μια ειδική, με κατά προτεραιότητα, γιατί έχει δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όμως ο αριθμός των παιδιών που έχουν μείνει εκτός των παιδικών σταθμών αποδεικνύει ότι εδώ μιλάμε για ένα γενικότερο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και στη Σαντορίνη με την ανάπτυξη περισσότερων παιδικών σταθμών, με την δημιουργία περισσότερων θέσεων και για τις βρεφικές ηλικίες, κάτι φυσικά που αφορά και το σύνολο της επικράτειας, όταν φέτος, παρά τους αριθμούς που περιγράφεται εδώ, 4 στα 10 παιδιά για τα οποία οι γονείς τους κατέθεσαν αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης των τροφίων αποκλείστηκαν από αυτή τη δυνατότητα. Ακόμα και οι οικογένειες που πληρούσαν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ωστόσο κόπηκαν στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους και στον περιορισμένο προϋπολογισμό. Γιατί φέτος μπορεί να λέτε ότι ήταν κατάτι αυξημένος ο προϋπολογισμός σε σχέση με άλλες χρονιές, όμως έχουν αυξηθεί κατά πολύ και οι αιτήσεις λόγω της εκτεταμένης ακρίβειας, της αύξησης του κόστου ζωής συνολικά για τη λαϊκή οικογένεια, που οδηγεί πραγματικά για τις περισσότερες οικογένειες σε μονόδρομο την επιλογή της επιδότησης τροφίων, προκειμένου να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, όταν τα τροφεία στους ιδιωτικούς σταθμούς και όπου υπάρχουν και θέσεις είναι απλησίαστα πραγματικά σε σχέση με τους μισθούς και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Άρα η πραγματική έγνοια για την μητρότητα, για τη στήριξη της μητρότητας και για την οικογενειακή ζωή και για την ομαλή ανάπτυξη των βρεφών σημαίνει όχι επιλεκτικές λύσεις στις έκτακτες περιπτώσεις που δημιουργούνται, αλλά να πάρετε μέτρα ώστε να δημιουργηθούν, να στελεχωθούν οι παιδικοί σταθμοί. Υπάρχουν κατάλληλα κτίρια που θα μπορούσαν να μετατρέπονται σε παιδικούς σταθμούς και στο νησί της Σαντορίνης, αντί να αξιοποιούνται για τουριστικές βίλες και άλλους σκοπούς. Για να μπορέσουν όλα τα παιδιά που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα και τη φετινή χρονιά να βρουν μια θέση στους παιδικούς σταθμούς, όπως δικαιούται το κάθε παιδί για την ομαλή του ανάπτυξη και όπως βέβαια δικαιούνται και οι γονείς για να μπορέσουν να έχουν μια ομαλή πρόσβαση στην εργασία, όπως είναι το σύγχρονο και αναγκαίο σήμερα. Ευχαριστώ, κυρία Κομνηνάκα. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Θα έρθω στη γενικότερη τοποθέτησή σας για το δημογραφικό, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για την εκπαιδευτικό, η οποία για να υπηρετήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα μετακινείται από τον τόπο κατοικίας της για να πάει σε ένα νησί και παίρνει μαζί το παιδί της και το οποίο ψάχνει να βρει μια θέση σε ένα ευρωφωνηπιακό σταθμό. Σας είπα και πριν ότι είμαστε απόλυτα θετικοί στο Υπουργείο Εσωτερικών να βρούμε μια λύση που θα ικανοποιεί την ειδική περίπτωση. Τώρα, στα ευρύτερα θέματα που θίγεται. Είναι δυνατόν να αγνοούμε την προσπάθεια που έχει γίνει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, το οποίο διέκρινα ένα σαρκασμό στο λόγο σας, σε σχέση με την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Σας είπα, βρεφονηπιακή σταθμή. Εμείς είχαμε στην πολιτική μας κανένα παιδί να μένει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Αυτό το λέγαμε πριν το καλοκαίρι του 2019, πριν τις εκλογές του Ιουλίου. Μας ζητούσαν τότε να κοστολογήσουμε το μέτρο αυτό και υπολογίζαμε γύρω στα 180 εκατομμύρια ευρώ ότι θα χρειαζόντουσαν. Σήμερα σας είπα πριν ότι μαζί με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαθέτουμε 332 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε δεσμευθεί φέτος ότι θα βάλουμε και επιπλέον χρήματα ώστε ειδικά στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, επειδή υπήρξε η αύξηση της ζήτησης όπως είπατε, να καλύψουμε και επιπλέον θέσεις. Με 5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, με ό,τι χρειαστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών για να καλύψουμε την αυξημένη ζήτηση, για να μην έχουμε λιγότερα vouchers από ό,τι υπήρχαν πέρσι. Και τι άλλο κάναμε φέτος. Αυξήσαμε το κουπόνι, το voucher, κατά 10%. Αυξήσαμε τα εισοδηματικά κριτήρια για τις οικογένειες. Μπορεί να κλείνει κανείς τα μάτια και να τα αγνοεί αυτά. Επομένως, έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια βάζοντας το χέρι στην τσέπη του κρατικού προϋπολογισμού για να στηρίξουμε αυτή την πολιτική. Έχουμε δεσμευθεί ότι μετά το τέλος της χρηματοδότησης της κοινοτικής, ότι θα υπάρξει πλήρης ανάληψη του κονδυλίου αυτού από το κρατικό προϋπολογισμό. Και όπως ξέρετε ενδεχομένως, αυτή η χρηματοδότηση κοινοτική ήταν να τελειώσει στο καινούργιο πλαίσιο 2021-2027. Δεν προβλεπόταν αρχικά τέτοιου είδους χρηματοδότηση, όμως
Κάναμε προς το βαρύ χρηματοδότημα από το 2025 και από το 2025 και μετά όλα αυτά τα χρήματα που σήμερα δίνουμε θα δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα, όσον αφορά τα ευρύτερα ζητήματα δημογραφικής πολιτικής, εμείς δεν εξαγγείλαμε πρόσφατα ένα ολόκληρο πλαίσιο που έχει να κάνει με την στέγη για τα νέα ζευγαριά, για τους νέους ανθρώπους. Αυτά επίσης δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Αυτή η κυβέρνηση δεν θεσμοθέτησε 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Άρα έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Η απογραφή του 2021 το αποδεικνύει, ιδίως στις περιοχές της Υπαίθρου, οι οποίες κινδυνεύουν, ιδίως οι ορεινοί μας όγκοι, με σοβαρό ζήτημα ερημοποίησης. Δεν είναι για μικροπολιτικές κορώνες αυτό, είναι για ένα σχεδιασμό σοβαρό και πραγματικά τα ζητήματα της ορεινότητας όπως και της νησιωτικότητας αυτό απαιτούν. Και όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός και στις πρόσφατες συναντήσεις που είχε με δημάρχους από ορεινές περιοχές και από τους πολύ μικρούς νησιωτικούς δήμους, αυτό προχωρά. Και ξέρετε ότι έχουμε φτιάξει κυβερνητική επιτροπή που συζητούμε μαζί με την ΚΕΔΕ και την Επιτροπή Ορεινών Περιοχών για να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Άρα, άλλο πράγμα το ειδικό θέμα, όπου είμαστε απόλυτα θετικοί, άλλο πράγμα το γενικό θέμα, το οποίο είπατε και το οποίο έχει μια σειρά από κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες εξελίσσονται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.